Σε τεταμένο κλίμα εξελίχθηκε και η σημερινή τρίτη μέρα των εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Επιμελητήριου Μαγνησίας. Οι βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης και Τρίφωνας Πλαστάρας, ανταλλάξαν χθες νέες σκληρές ανακοινώσεις με αφορμή την εταιρεία Security που ορίστηκε να φυλάξει τις κάλπες το βράδυ της Κυριακής. Η παράταξη Μαγνησία 2025 ζήτησε να γίνει αλλαγή της εταιρείας Security, καθώς υποψήφιος στο συνδυασμό του κ. Μπασδάνη φέρεται να έχει συγγενική σχέση με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Κάποιος υποψήφιος είχε αγνοήσει τις αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής και είχε φέρει μια δικιά του security εταιρεία. Αυτό εντάξει, τέλειωσε πολύ σύντομα, έγινε αντιληπτό από τους ίδιους ότι δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα και τέλειωσε ομαλά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στο χτες, είναι πράγματα τα οποία εστιάζουν και είναι ίσονο σημασίας, μικρή σημασίας και είναι θέματα τα οποία ελάχιστα απασχολούν τους επαγγελματίες. Είχε προηγηθεί νέα ένταση όταν μεταφέρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι κάλπες από τον Αλμυρό με την παράταξη Μαγνησία 2025 να ζητά να αλλάξουν κλειδαριές στους χώρους του επιμελητηρίου. Σήμερα η ένταση μεταφέρθηκε έξω από το κτίριο, όπου η τροχέα άρχισε να αφαιρεί πινακίδες από τα αυτοκίνητα υποψηφίων ή μελών του επιμελητηρίου που προσήλθαν ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου στην άκρη της Δημητριάδος. Πήγα να πάρω κάτι που είχα μέσα και εκείνη τη στιγμή το βλέπω. Χωρίς πινακίδες, τα όργανα της τροχέας εκεί και λέω, βρε παιδιά, υποψήφια είμαι, πού θα τα βάζω το αυτοκίνητο. Και μου λέει, α κυρία μου, η παράβασή σας έχει βεβαιωθεί. Λέω, έλεος, και πού θα βάλουμε τα αυτοκίνητα, εγώ το μεταξύ και να μην το βάλω εδώ μπροστά, που γίνεται το σώσε, το έβαλα στην άκρη. Α, δεν ξέρω, λέει, πάρτε την κλίση, λέει, είναι δικό σας πρόβλημα. Αυτό έχουμε, είναι ένα θεματάκι, το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που επιλέγει εδώ το σημείο αυτό. Εντάξει, σήμερα είναι ένα πρόβλημα για κάποιοι, όταν υπάρχει η αιχμή, δηλαδή η μεγάλη κίνηση. Πιστεύω μετά τις 2 δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι επικεφαλείς των συνδυασμών ήταν παρόντες και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες δείχνουν μια διάθεση να αλλάξει σελίδα το επιμελητήριο. Η γιορτή αυτή που έχει γίνει και βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει ροή, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση από τους επαγγελματίες να αλλάξουμε σελίδα και η αλλαγή της σελίδας νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, εμείς τους καλούμε από τη στιγμή που θα δούνε και τα ρεπορτάζ αυτά να έρθουν στο επιμελητήριο, να αφιερώσουν 5-10 λεπτά από τον πολύτιμό τους χρόνο και να συμμετέχουν και αυτοί στη γιορτή της ολοκληρωτικής αλλαγής της σελίδας του επιμελητηρίου. Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά, τους συναδέλφους μας οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να στηρίξουν αυτόν τον φορέα, αυτόν τον θεσμό που είναι, πραγματικά είναι το σπίτι του επιχειρηματία. Χθες είχαμε αρκετά καλή προσέλευση. Θεωρούμε ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες διότι σήμερα είναι καθημερινή η αγορά, μέχρι το μεσημέρι είναι ανοιχτή και υπάρχει πρόβλημα με το παρκάρισμα. Αλλά μετά το μεσημέρι θεωρώ όταν η αγορά θα κλείσει θα αυξηθεί κι άλλο η προσέλευση. Είναι μια κορυφαία στιγμή αυτή για το επιμελητήριο Μαγνησίας, για το θεσμό. Εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε η επόμενη αρχή. Ψηφίζοντας το δικό μας συνδυασμό, το επιχειρώ, μεταφέρω, αναπτύσσω, όλα αυτά θα αλλάξουν. Και όλα αυτά θα αλλάξουν έχοντας ένα επιμελητήριο ανοιχτό, ανοιχτό στην κοινωνία του Βόλου, ανοιχτό και συνεργάσιμο με τους τοπικούς φορείς, με το Πανεπιστήμιο, με το Δήμο, με το λιμάνι, γενικά με την κοινωνία του Βόλου και με τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα είχα πει ότι να έχουμε ένα επιμελητήριο ανοιχτό και στα σχολεία ακόμα, για να εμφυτευτεί η ιδέα του επιχειρήν στο μαθητή. Σε ό,τι αφορά πάντως τη συμμετοχή, μέχρι χθες είχαν ψηφίσει λιγότερα από 1.500 άτομα, ενώ στη σημερινή ψηφοφορία οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των ψηφοφόρων στα 1.000 το πολύ άτομα. Να σημειωθεί ότι τα ταμιακώ τακτοποιημένα μέλη αγγίζουν τα 6.500. Εκτιμούμε ότι και θα είναι καλό μέχρι 2.500 να φτάσουμε. Σίγουρα είναι δύσκολες οι εποχές σε σχέση με τις εκλογές τις προηγούμενες. Άλλες οικονομικές συγκυρίες, άλλες δυσκολίες του κόσμου και επιπλέον μπορούμε να πούμε ότι πρέπει ο θεσμός και με την έννοια μου ότι είναι να βαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Πάντως, για να υπάρχει προσέλευση. Από τα περίπου 6.500 άτομα που είναι το εκλογικό σώμα, είμαστε μακριά, έτσι. Είμαστε μακριά, σχεδόν στο 1/3.
Και αυτό είναι και πανελλαδικό φαινόμενο της αποχής από το επιμελητήριο. Όσον αφορά την ψήφο, εννοούμε πάντα.